Βέβαια, αυτό που θα σας πω, το πιο σημαντικό, μάλλον προσωπικό πανεπιστήμιο, θα λέγω ότι έχω, είναι οι κρίσεις. Οι κρίσεις οι επιχειρηματικές που μπορεί να βιώσει σαν άνθρωπος και αυτό να μεταβεί και σε συναισθηματικές κρίσεις, γιατί όταν έχεις μια επιχειρηματική κρίση, πάει και, δηλαδή πάει και σε σένα, πάει και μέσα σου. Εγώ πέρασα τις κρίσεις στη ζωή μου. Μία ήταν το πολύ παλιά το 96, μικρός ήμουνα. Και θα σας είπα ότι προέρχεται... Όχι ότι είμαι μεγάλος τώρα. Απλώς... Το δείχνω πολύ μικρός. Λοιπόν, είχα μπει γρήγορα και στο επιχειρήν γι' αυτό. Λόγω της οικογένειας. Σε ποια ηλικία μπήκες? Στο επιχειρήν, από 17-18 είχα ξεκινήσει. Τέλεια. Να κάνω πράγματα. Σούπερ. Λοιπόν, και τότε είχαμε μια κρίση οικογενειακή με την έννοια ότι είχαμε επενδύσει αρκετά χρήματα σε ένα εργοστάσιο. Δεν την ξέραμε τη δουλειά. Και δεν είναι ότι δεν ξέραμε τη δουλειά, ήταν, ξέρεις, πολλές φορές εμπιστεύεσαι ανθρώπους κοντινούς που αυτοί μπορεί να γνωρίζουν κάποια δυνατότητα που έχεις και αυτό να μην σου ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Και εσύ λόγω της εμπιστοσύνης και απειρία, θα έλεγα, μπορεί να την πατήσεις. Έτσι μας την πατήσαμε τότε. Ήταν σοβαρή κρίση γιατί ήταν δουλειά ετών και τα χρήματα και πατέρα μου που ήμασταν, αυτό μου επηρέασε. Εγώ τότε είπα, εντάξει, ήτανε, μα να τα χάσω. Λίγο την ιστορία σου, από πού ξεκίνησες, τι κάνεις, την πορεία σου, να σε γνωρίσουμε καλύτερα και το κοινό μας. Πορεία μου. Έχω ταξιδέψει αρκετά σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Από πολύ μικρή ηλικία, 17 χρονών, 18 περίπου με το που τελείωσα, είχα φύγει στο εξωτερικό. Ήμουν στην Ιταλία 2 χρόνια, μετά φύγα στην Αμερική. Για σπουδές. Ναι, είχα τελειώσει την Ιταλική γλώσσα, το Προστρανιέρ. Μετά στην Αμερική, κάθισα, πήγα και στη Λατινική Αμερική, έζησα ένα χρόνο. Πήρες εμπειρία. Μεγάλο πανεπιστήμιο. Σε ποια χώρα της Λατινικής Αμερικής? Μοντούρα, αλλά γενικά πήγαν και Νικαράγουα και Γουατεμάλα. Μετά είχα γυρίσει, τελείωσα σπουδές στη νομική στη Ρουμανία και ξεκίνησα και γεωργικό γραφείο τότε με μια πολύ γνωστή αθηναϊκή εταιρεία. Είχαμε κάνει μαζί εκεί και σε κάποιες άλλες χώρες. Πέραμε, δουλεύαμε κοινοτικά έργα τότε. Mm-hmm. Τρασέγγα, ΦΑΡ, προενταξιακά για χώρες της Ασίας. Δηλαδή πρώην Ανατολική Ευρώπη, μάλλον και Ασία, Ευρασία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία. Και αυτό θα πω ότι κράτησε αυτή η δραστηριότητα μέχρι και σήμερα, όχι από εκεί, από συμβουλευτική. Παίρνουμε πρόσφατα, είχαμε πάρει ένα έργο στο Καζακστάν με μια άλλη εταιρεία. Και λέω όμως και στην εισαγωγή ότι καλό είναι να μην γράφω. Διότι συνήθως γράφουμε στις κρίσεις. Τότε που έχει χρόνο. Έχει χρόνο. Καλό είναι να έχω χρόνο, να είμαι καλά και να μην γράφω. Αυτό. Το βιβλίο είναι, λέγεται «Κι όμως το πιστεύω». Και με αφορμή το βιβλίο, επειδή έχεις μια πολύ ευρύτερη σκοπιά, κοινωνικοπολιτική, οικονομική, όλο αυτό που συμβαίνει τώρα, πώς το βλέπεις εσύ και πώς το βλέπεις να εξελίσσεται? Γενικά τα οικονομικά. Παγκόσμια. Ναι. Άμα διαβάζει, το έχεις διαβάσει. Πώς το λέω. Ναι, μπράβο. Εσύ το έχεις διαβάσει. Έχω διαβάσει σε 100% σελίδες. Το έχω διαβάσει και το μέχρι την Παρασκευή. Οπότε πρώτα. Μου σε δύο μέρες διάβασα 100 σελίδες. Θα σε εξέταζα. Λοιπόν. Γράφω αρκετά μέσα για το πώς πιστεύω εγώ, γι' αυτό λέω κι όμως το πιστεύω, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το πιστεύω ότι θα εξελιχθούν έτσι. Πολύ εντυπωσιακό αυτά που γράφεις, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όντως μέχρι τη σελίδα 100 που διάβασα. Τι σου άρεσε περισσότερο σαν διάβασμα αυτό? Μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είπε την αλήθεια του και αυτό που πιστεύει. Πώς να σκέφτεται αν άλλος θα το θεωρεί σωστό, λάθος. Δηλαδή, ένιωθα ότι έβγαλες όλη την αλήθεια και όλα αυτά που πιστεύεις μέσα στο βιβλίο. Πολύ, πολύ μ' άρεσε. Έτσι είναι. Τα πιστεύω αυτά που λέω. Αυτή η μετεξέλιξη, η αλλαγή που θα έρθει, γρήγορη. Ότι
ότι και τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα πλέον, μα τόσο γρήγορα, που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε το πόσο γρήγορα, γιατί είναι σαν να έχουμε, δηλαδή πώς έχει αλλάξει, ήταν η ατμομηχανή και ξαφνικά παίρνεις το αεροπλάνο και πετάγεσαι μέσα σε λίγες ώρες ή στο Ντουμπάι. Κάπως έτσι είναι η εξελίξη που θα έρθουν σε όλα τα πράγματα. Στην ενέργεια, πώς αναφέρω για τις μπαταρίες, για τον τρόπο, πώς θα είναι στο μέλλον, για το blockchain, artificial intelligence. Γενικά βάζω κοινωνικά πράγματα, όπως πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί ο κόσμος. Γι' αυτό κάποια παραδείγματα μέσα, Σύρια, Ουκρανία, με τα Σκόπια αναφέρω κάποια, κάποια προσωπική θέση που παίρνουν. Το πόσο εύκολα λέει, μπορεί να σου δημιουργήσουν, να πατήσεις την μπανανόφυλλα που λένε. Και γενικά όλα αυτά τα πιστεύω, τα που λέω. Βέβαια θα το καλό και ευχάριστο, όπως λέω και στο βιβλίο, είναι ότι έχει αλλάξει την αφετηρία ο COVID. Δεν είναι μια κρίση που είσαι στην Ελλάδα και εσύ ανταγωνιστικά με τους έξω ίσως να λες σε μια μειονεκτική θέση. Δηλαδή τι ήταν, η Ελλάδα έχει την κρίση, αλλά το άλογο κάλπαζε στο εξωτερικό. Πήγαινε, οι τράπεζες δουλεύαν, είχαν χρήματα, σου δίνανε, υπήρχε ανάπτυξη. Ενώ στην Ελλάδα δεν μπορούσε το κάνει το πράγμα. Δεν μπορούσε να πας να χρηματοδοτηθείς από ένα πιστωτικό ίδρυμα. Έτσι. Έξω όμως ο ανταγωνιστής σου μπορούσε. Τώρα με τον COVID είναι παγκόσμιο αυτό. Άρα είναι σαν να αλλάζει, σαν να έχει τρέξει ένα μαραθώνιο. Και έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αφετηρίας. Κάπου εσύ ήσουν στα 5 χιλιόμετρα, αλλά κάποιος ήταν στα 30 χιλιόμετρα. Ενώ τώρα έχουν αυτός από τα 30 μπορεί να είναι στα 5, εσύ να είσαι στα 4, κάποιος άλλος να είναι στα 2, ένας να έχει πάει στα 10. Έχει αλλάξει. Αλλά κυρίως έχει αλλάξει προς τα κάτω, έχουν γυρίσει πίσω και άρα το τέρμα, ας πούμε, του μαραθωνίου είναι μακριά, δεν είναι τόσο άμεσο. Αυτό. Και έχω ένα Oscar Wilde που λέει ότι η εμπειρία είναι ο πιο δύσκολος τύπου δασκάλου. Ότι πρώτα σου βάλει το τεστ και μετά μαθαίνεις το μάθημα. Σωστό. Αυτό είναι. Δυστυχώς η εμπειρία αυτά έχει. Από την προηγούμενη, έχει δύσκολα τεστ που... από την προηγούμενη κρίση της Lehman που κάπου ζωρίστηκες και που σε πήγε αυτό κάπου διαφορετικά. Κοίταξε. Σε πάει διαφορετικά πρώτα απ' όλα εσένα σαν άνθρωπο. Νομίζω ότι κάνεις εσωτερικές αλλαγές. Δεν είσαι τόσο μονόπλευρος και δεν είσαι αυτό το... θεωρείς ότι... καταρχήν δεν θεωρείς άτρωτος που λέμε. Τα κάνω όλα. Πρώτον. Δεύτερον ότι βλέπεις δεν είναι μόνο αυτό στη ζωή. Και το τρίτον ότι πρέπει να δεις αυτό που πρέπει να το έχουν όλοι, ας πούμε. Γι' αυτό πρέπει να έχεις και ταπεινότητα σε αυτό, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί τα πάντα να αλλάξουν. Mm-hmm. Δεν τα ορίζει εσύ, τα ορίζει ο Θεός. Mm-hmm. Άρα, όπου και να είσαι, ό,τι και να είσαι, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξουν όλα. Και να το ξέρουμε όλοι αυτό. Όπως και στο καλό και στο κακό. Mm-hmm. Αυτό. Ίσουνα... δηλαδή, κάθε μέρα δημιουργούνται θαύματα. Mm-hmm. Κάθε δευτερόλεπτο μάλλον. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα που καθόμαστε εδώ και δεν θα βγούμε να πάμε κάτι, ένα θαύμα. Έτσι. Δεν... καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.